Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα. Καλώς τα παιδιά. Ούτε ο Αντώνιο Κώστα δεν κρατήθηκε 8 χρόνια να μην βάλει το δάχτυλο στο μέλι τελικά. Πάει κι αυτός. Κανένας, ρε παιδιά. Κανένας. Είναι απογοήτευση. Ναι, αλλά μα το έχεις μάθει από το σπίτι σου να είσαι τίμιος, ρε Κώστα. Γιατί αλλάζεις τα γεράματα, ρε παιδί μου. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Γιατί η απληστία είναι πολύ δυνατό συνέστημα. Μάλιστα. Και κάπου άκουγα χθες, αλλά δεν θυμάμαι ποιος το έλεγε, ότι αν θες να ελέγξεις το ηθικό εκτόπισμα ενός ανθρώπου. Ο Καραμαλής το είπε στην ομιλία του στην μνήμη της Μαριέτας Γιαννάκου. Ότι πρέπει να του δώσει εξουσία. Αλλά δεν το έχει πει ο Καραμαλής αυτό το πράγμα. Αυτό το έχει πει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ρούσβελτ Ο Ρούσβελτ, αυτό το έχει πει, έτσι. Για να δεις έναν άνθρωπο το ήθος, την ποιότητά του, δώσ' το εξουσία. Δώσ' το εξουσία, ναι. Ναι, αλλά αυτό που συμβαίνει τώρα, κυρίες, κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, Ανέστη, Παύλο, είναι ότι όσο πιο ψηλά ανεβαίνουν οι ηγέτες παγκόσμια, τόσο πιο γυμνοί φαίνονται στα μάτια των ανθρώπων από άποψη ηθικού ερίσματος. Δυστυχώς, οι ηθικές αξίες έχουν καταγκρεμιστεί μπροστά στη λατρεία του χρήματος. Και αυτό γιατί συμβαίνει, γιατί στην πραγματικότητα την πολιτική την καβάλισε η οικονομία. Όσο και να λέμε δημοκρατικά πολιτεύματα και τόνα και τ' άλλο, στην πραγματικότητα κυριαρχεί το δολάριο, το ευρώ, το γεν και το ρούβλι. Έτσι. Αυτά προσκυνάνε. Έτσι. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, άλλωστε, βλέπουμε μια διαρκή νευρικότητα. Δεν ησυχάζουν οι αγορές, δεν παίρνουν μια κατεύθυνση ακόμα. Ναι. Γιατί ψάχνονται άγρια. Τώρα, να δούμε τι κάμανε εχθές. Εχθές, ακριβώς επειδή έπεσαν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, είχαμε μια άνοδο στην αγορά των ΗΠΑ, η οποία μάλιστα αγκαλιάστηκε από τον Dow και τον Nasdaq, όχι όμως με τον ίδιο ενθουσιασμό για τις μετοχές της μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης, που θεωρούνται ακόμα ευαίσθητες στα επίπεδα δανεισμού. Στην Ευρώπη είχαμε μια ηρεμία όσον αφορά την εγγλέζικη αγορά, αν και εκεί το Σούνακ τον εκοπανάνε από το εγκορφή μέχρι τα νύχια. Ο DAX, λόγω της μείωσης που προβλέπεται ότι θα έχει στην παραγωγή, ασχέτως το τι λένε οι άλλοι, έχει αυτή την πτώση, ελεγχόμενη πτώση, και εξαιτίας του 0 στα αγγλικά χρηματιστήρια, στις αγγλικές αγορές μάλλον, και του πλην στη Γερμανία, έχουμε στο πανευρωπαϊκό στόκ 600 μια μικρή υποχώρηση. Όμως, τίποτα από όλα αυτά δεν είναι πολύ σοβαρό, γιατί όπως και στην Αθήνα, έτσι δυστυχώς με χαμηλές συναλλακτικές δραστηριότητες κινούνται όλες οι αγορές, οι ευρωπαϊκές, για την ώρα τουλάχιστον. Ναι. Πάμε να δούμε τι έκανε ο Ιάπωνας και τα Ασιατικά. Ναι, πάμε να δούμε ασιατικές αγορές σήμερα. Ξεκίνησαν σκληρά, μαλακώνουν σιγά σιγά τις απώλειές τους, και το σήμα που στέλνει ο Αμερικάνος, που είναι και ο φάρος των χρηματιστήριων, ναι, είναι ατελές, είναι ασαφές ακόμα, το πλην 0,2, το συν 0,7, γιατί κάπου εκεί κινείται σήμερα όλο το πρωί. Τι βλέπω όμως, αυτό που βλέπω είναι ότι τα ευρωπαϊκά futures για τους μεγάλους δείχτες είναι όλα με αρνητικές μεταβολές. Και αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται μια προσοχή, διότι εδώ που τα λέμε τώρα και η ελληνική αγορά από εκεί παίρνει πια κατεύθυνση. Εγώ επέμενα για πολύ καιρό και είχα δίκιο νομίζω για την ανεξαρτησία των κριτηρίων των επενδυτικών που ίσχυε στην Αθήνα. Ναι. Όμως και αυτά ξεφτύσανε. Δηλαδή η ανεξαρτησία εξέφτησε. Όμως αν δούμε τώρα τι έγινε και με τις αποδόσεις των ομολόγων, θα δούμε ότι
Αφενός μεν ελαττώθηκε το αμερικάνικο, αλλά και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά, με την Ελλάδα επιτέλους να περνάει κάτω από το 4% πολύ πιο γρήγορα από ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία. Ναι. Πολλοί κατηγορούν ότι η μαγιά που έκανε η Ιταλία με το να στήσει με δικά της έξοδα στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Αλβανία δεν θα της βγει σε καλό. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι ήταν μια πολύ καλή κίνηση που θα μπορούσε να μιμηθεί και η Ελλάδα. Ο Θεός και η ψυχή μας. Σημασία έχει ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, προσφυγικά κύματα θα έχουμε μπόλικα. Έτσι. Και ευχόμαστε, εγώ τουλάχιστον σαν Κώστας Ιωαννίδης και πιστεύω και εσείς, γιατί είσαστε συγκρατημένοι άνθρωποι και λογικοί, ευχόμαστε αυτή η κατάσταση να μην συνεχιστεί. Βέβαια, Κώστα. Εντάξει, έτσι, μας έτσι. Χρειάζεται δηλαδή μια ηρεμία. Αλλά τι να την κάνεις και την ηρεμία και πώς να την πετύχεις όταν κάθε λίγο και λιγάκι βλέπεις ότι είναι απατεώνες οι ηγεσίες. Έτσι. Εντάξει, σωστά. Δηλαδή, και θυμάμαι μου είχε πει ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου, Κώστα, μη λυγίσεις μία. Αν λυγίσεις μία, μετά δεν ξαναεπανέρχεσαι σε όρθια στάση. Η ψυχή είναι σαν μέταλλο. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι στις περισσότερες χώρες οι ηγεσίες έχουν λυγίσει. Ναι, ναι. Και δεν πρόκειται να πούμε να ξαναγυρίσουν στις ηθικές, να το πούμε έτσι, αξίες. Μάλιστα. Οι μικρές μεταβολές έχουν επηρεάσει και αυτό που λέμε τη σχέση των βασικών νομισμάτων που μας ενδιαφέρουν εμάς. Και βλέπουμε ότι το δολαριάκι τσίμπησε ελαφρότατα όμως, ενώ μια μεγαλύτερη υποχώρηση, μια δυναμία εμφάνισε το ευρώ. Για ποιο λόγο? Μα γιατί ακόμα οι οργανωμένοι και δυνατοί στα ομόλογα περιμένουν πως μπορεί στην Αμερική να σταματήσουν οι αυξήσεις ή να τσιμπήσει ένα 15 ίσως για πρώτη φορά ή 25% και να είναι η τελευταία κίνηση σύσφυξης στη νομισματική πολιτική, αλλά η Ευρώπη έχει ακόμα δρόμο και δεν πάβουν να το υπογραμμίζουν και η κυρία Λαγκάρντ με τα φουλάρια της και η Ισπανογάλο αρμόδιοι αυτό τον καιρό. Οι μόνοι που παρουσιάζονται σαν πιο αισιόδοξοι είναι οι Γερμανοί. Μάλιστα. Μετά από όλα αυτά, μετά από αυτό το διεθνές κλίμα που επιμένω ότι αρχίζει να επηρεάζει σοβαρά τη διάθεση και στην Αθήνα, αν δούμε το τι έγινε χτες, τι έγινε. Προχτές πήγε η Αθήνα κόντρα στην πτώση των διεθνών, εχτές στην άμυνα των ευρωπαϊκών, ο γενικός δείκτης υποχώρησε και ακόμα μεγαλύτερη ήταν η υποχώρηση στον 25. Ναι. Το δείκτη δηλαδή των ξένων θεσμικών. Mm-hmm. Ωραία, αλλά μοιρασμένη ήταν η κίνηση στις μετοχές της Μεσαίας. Εκεί κουνήσαν αχλαδιές οπωσδήποτε, γιατί φάνηκε πως το πλήν 7 της Άλμη κάποια στιγμή έγινε κέρδη αυτές τις μέρες, ξανά απώλειες και ξανά κέρδη. Δεν έχουν αποφασίσει. Κεντρικός όμως δείκτης τούτη την ώρα, για τον οποίον έχουμε ομιλήσει, είναι ο τραπεζικός. Σωστά. Πολλοί βιάστηκαν να πούν ότι έφτασε και θα ξεπεράσει τις 1000 μονάδες, όμως αυτός εχθές είχε τη μεγαλύτερη πτώση. Γιατί ακόμα δεν είναι σαφής η διαδικασία για το πώς θα ξεμπερδέψουν οι τράπεζες με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ναι. Πολλά δεν θα εξαρτηθούν από την κίνηση της Εθνικής πια και της Eurobank, αλλά από την κίνηση της Alpha Bank, που είναι σε εξέλιξη και είναι αρκετά σύνθετη. Πάμε να δούμε και τις μετοχούλες μας, που είναι ειδικής
κατάσταση με μετοχές. Mm. Έχουμε τη Γεκτέρνα, δηλαδή, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, αποχαιρετάει την υψηλή κεφαλαιοποίηση. Και συνήθως αυτό στην αρχή λειτουργεί αρνητικά, αλλά μετά ευνοεί. Οπότε παραμένει με πολιτή. Και έτσι έχω την εντύπωση ότι θα δυσκολευτεί να πιάσει τα 14 ευρώπουλα. Ενδιαφέρον για μένα έχει η βιοχάλκο. Ναι. Γιατί εμπλέκεται πια σιγά σιγά σε καταστάσεις όπου τα μέταλλα παίρνουν αξία λόγω των αλλαγών που γίνονται στα υπολογιστικά συστήματα στο ένα στο άλλο. Και έχω μια περιέργεια για το πώς λειτουργεί ή θα λειτουργήσει, θα αντιμετωπιστεί η ΕΛΧΑ. Mm-hmm. Αυτές λοιπόν τις μετοχές είναι να κοιτάξουμε το Νοέμβρη με την υποψία, όχι την πεποίθηση, πως ο γενικός δείχτης θα καταφέρει να ξεπεράσει, ασχέτως του τι λένε οι εγχώροι αναλυτές, τις 1250, εγώ βάζω σαν στόχο την υπερκέραση των 1276 μονάδων για να ξεθαρέψουμε και να πούμε με σιγουριά ότι το τέλος της χρονιάς θα κυλήσει με ανωδική δυναμική. Αυτά από Μάλιστα. τη μεριά μου και για σήμερα. Θέλω να σας ειδοποιήσω ότι αύριο θα ξαναμπώ για χημειοθεραπεία. Ωραία, όλα καλά. Αλλά την Παρασκευή θα είμαι εδώ. Μακάρι Ανέστη. Όλα καλά. Και εσύ. Και σήμερα έχουμε και τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Σήμερα έχουμε τις ουράνιες δυνάμεις που γιορτάζουν, έτσι. Άγγελοι, Γαβριήλ, Σταμάτηδες. Έχουμε τον Μιχάλη το Ψήλο κάτω στην εφημερίδα, το Σταμάτο Ζησίμου. Όλες τις θερμότερες ευχές μου προς όλους όσοι εορτάζονται και νομίζω ότι είναι και προστάτης της αεροπορίας. Βέβαια, πολεμική αεροπορία σήμερα, βέβαια, ο Μιχαήλ, βέβαια. Μα τι σου λέω, και εγώ από μικρό παιδί αεροπόρος ήθελα να γίνω και τελικά δημοσιογράφος. Μια χαρά, μια χαρά. Σε κέρδισε δημοσιογραφία και εμείς που σε γνωρίσαμε και σε γνωρίζουμε. Να είσαι καλά, Κώστα. Πολύ. Όλα καλά. Ευχαριστούμε, Κώστα, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε θερμά.